Νίκη του Γάση Κομωτινή στο Κριστό Γυμναστήριο με 72-66 μέχρι 37-18 επί του Μαντουλίδη σε ένα παιχνίδι όπου η ομάδα τη Κομωτινή έκανε τα εύκολα δύσκολα. Αφού από την αρχή ήταν μπροστά στο σκόρ, ήλεγε το παιχνίδι, προηγήθηκε με 19 πόντου διαφορά στο ημίχρονο, ενώ δημιούργησε τη μεγαλύτερη διαφορά 26 πόντου στο 24-49-23. Από εκεί και πέρα, οι φιλοξενούμενοι, βοηθούμενοι και από τα λάθη των παιχτών τη Κομωτινή, με ένα σερί 3-21 έκαναν στο 29-30 το παιχνίδι 52-44 που έληξε και το τρίτο δεκάλεπτο. Στο τέταρτο έγινε μάχη, ξέφυγε με 12 πόντους στο 32 μα του Γάση Κομωτινή. Πλησίασε στους 6 πόντους 62-56 το 35. Πιο ψύχρεμη τελικά η ομάδα της Κομωτινής επικράτησε σε αυτό το παιχνίδι με 6 πόντους διαφορά στο τέλος. Διατίθευσαν οι κύριοι Δημάδης εκεί Ζουγλου τα δεκάλεπτα. 18-10, 37-18 ημίχρονο, 52-44 και 72-66 το τελικό αποτέλεσμα. Οι συνθέσεις για το Γάση Κομωτινή: Σαββίδης 12 με 4 τρίποντα, Μπορμπίδης συμμετοχή και Μπι 3, Αθανασίου συμμετοχή, Λεχούδης 11 με 1 τρίποντο, Χατζηδημητρίου 8, Γιωτόπουλος 3 με 1 τρίποντο, τραυματίστηκε και έβγαλε τον νόμο του και αποχώρησε. Σιμάκης 14, Παλάσκα συμμετοχή, Βελή 13 με 2 τρίποντα, Πίτατζη συμμετοχή, Χαλίλ Καδίρ 8 πόντι. Για το Μαντουλίδη, Γεωργίου 1, Ροπούτης Μπέλο συμμετοχή, Γκαντίδης 15 με 1 τρίποντο, Γιανακό συμμετοχή, Ρεφατλάρη 5 με 1 τρίποντο, Κουτουξίδης 10, Γραβάνης 9, Καλόγερος 5 με 1 τρίποντο, Τσιριλάκης 5, Γκίζης 9 με 1 τρίποντο και Νικολαίδης 7 πόντι. Δείτε τι είπαν μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής του Μαντουλίδη Σάβας Ντολόπουλος, καθώς και ένας από τους παίκτες του Γάση Κομωτινή, ο Παναγιώτης Σαββίδης. Εμείς παλεύουμε όλα τα παιχνίδια μέχρι το τέλος. Τα παιδιά, όπως ξέρετε, είναι μικρές ηλικίες οι περισσότεροι από αυτούς. Σήμερα αγωνιστήκαμε γύρω στα 20-25 λεπτά με δύο παιδιά που παίζουν στο παιδικό, έτσι, και παιδιά που παίζουν και στο εφηβικό. Από εκεί και πέρα προσπαθούμε ό,τι μπορούμε να πάρουμε από κάθε παιχνίδι. Αυτό. Πάντα στόχος είναι η σωτηρία και στόχος είναι η βελτίωση των παιδιών, η ατομική πρώτα και μετά της ομάδας. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η ατομική βελτίωση των παιδιών και μας ενδιαφέρει να φεύγουν παιδιά από εδώ και να παίζουν πιο ψηλά. Αυτό είναι το ζητούμενο του Μαντουλίδη. Νομίζω ότι υπάρχουν 2-3 ομάδες οι οποίες είναι πάρα πολύ δυνατές και θα παλέψουν για την άνοδο. Το θέμα του επιβασμού νομίζω ότι έχει να κάνει με παραπάνω από 4 ομάδες που θα πέσουν από την κατηγορία. Οπότε νομίζω ότι μέχρι το τέλος θα έχει ενδιαφέρον. Ήταν μια δύσκολη νίκη. Γενικά είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού από την αρχή του ματς. Απλώς στο τέλος λίγο δυσκολευτήκαμε στην πίεσή τους. Κάναμε κάποια λάθη τα οποία μπορούσαμε να αποφύγουμε και έτσι τους βάλαμε στο παιχνίδι. Αλλά είχαμε ψυχραιμία στο τέλος και πήραμε την νίκη. Θέλουμε να ελπίζουμε σε μια καλή συνέχεια. Δουλεύουμε πολύ και πιστεύουμε πως θα το καταφέρουμε. Έχουμε υψηλό στόχο σαν ομάδα.